Για πάλι κάπου. Μόνα. Αυτή τη φορά ο Άι Βασίλης ήρθε νωρίς. Έχουμε πολύ καλά ματάκια. Τα ειδικά μου τα φέραν όλα μαζί. Αυτά είναι που είχα πει ότι είχαν κολλήσει από τις 17 Δεκάτου στο αεροδρόμιο. Οπότε ήρθε η ώρα τους. Μαζευτήκανε, πήγα τα πήρα. Έφερα στο εδώ. Αρκετά ταλαιπωρημένο. Λοιπόν, ας κάνω μια καλή. Αυτό είναι από το Lee Danpo το δέμα το πρώτο. Το Lee Danpo. Και εκεί μέσα. Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι, έχω φακουδάκια. Έχω κάποια πραγματάκια για το σπίτι, μια Xiaomi κάμερα IP και διάφορα άλλα. Λοιπόν, προβληματάκι. Ωχ, έλφελα που μου ήρθε δουλειά. Λοιπόν, αυτά πρέπει να είναι τα φακουδάκια με τη, που παίρνουν τις μεγάλες μπαταρίες, αυτές εδώ, τις 22650. Απλή συσκευασιούλα, η θήκη για την 22650. Ναι, όχι, για 18650. Ναι, τέλος πάντων. Πρώτος φακός. Γαμώ τη πουτάνα μου. Elfeland πάλι. Το χαβάτους οι τύποι, από τότε που τους κυνήγησε η Ultra Fire πήγανε και μου... Elfeland, τέλος πάντων, κάτσε εδώ άμα δουλεύει. Με τους προηγούμενους Elfeland, τους 18650, τους 1000 κάτι Lumen, δεν ήμουν ικανοποιημένος καθόλου. Ήταν ένα μαύρο χάλι, ποιοτικά, δηλαδή έβαλα το φορτιστή αυτοκινήτου την πρώτη μέρα και φούντωσε. Μου μείνει μέσα στο αμάξι, μύρισε κάμενο, ούτε οι μπαταρίες δηλαδή κρατάγανε πολύ, πάνω από φως. Εντάξει. Δε. Αστείο. Ναι, όχι. Αυτός υποτίθεται ότι είναι 2000 λούμεν, έτσι. Έχω πραγματικά κάποια SK68, κάποια χειρός, που παίρνουν αλφα-αλφα και 14400, κάτι τις άλλες μπαταρίες τις μικρές, 14500. Είναι πιο φωτεινά από αυτό. Είναι πιο φωτεινά. Οπότε, μάντεψε, μπαγκούτ, τα λεφτάκια μου πίσω πάλι, full refund, Elfeland. Όχι πάλι. Τέλος πάντων, να δούμε και το άλλο. SKU, Black, PCK. Θέλω να κοιτάξω για SKU, να δω άμα στο μπαγκούτ αντιστοιχούν στους ίδιους φακούς. Εδώ, τι είναι αυτό τώρα. Elfeland για αυτός, να τους. Όχι. Εντάξει. Θα δούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπαταρίες και οι δύο ακριβώς οι ίδιες. Βγήκαν από το φορτιστή. Η μία μου δίνει την εντύπωση ότι είναι πιο φωτεινή. Καλό. Ή δεν έχει ζουμάρει. Δε, και η βλακία είναι ότι πήγα τώρα και πρίγκλα το μαγκούντ. Να δω μήπως έχει τίποτα modes. Ναι, και παρήγγειλα από το GearBest, ακύρωσα από το GearBest γιατί μου είχε αργήσει για κανένα μήνα τον SR52 UTAF, τον Ultra Thrower, τη All Light, και το ξαναπαρήγγειλα το Bangood, γιατί λέω θα μου το στείλει πιο γρήγορα. Δεύτερο foul, XMLT6, το 1, Elfeland. Δηλαδή, το ίδιο προϊόν, μέχρι στο ίδιο προϊόν έχει διαφορές. XML TAF 6, Elfeland εδώ, τίποτα XML από πίσω. Τέλος πάντων, αστείλει η τύπη, refund, λεφτάκια πίσω, και κρατάω και τους φακούς. Ναι, τίποτα, ευχαριστώ για το δώρο εγώ. Banggood, αλλά οι μαλακίες πληρώνονται. Λοιπόν, αν και ήταν χριστουγεννιάτικο και δεν ήθελα τώρα το επεισόδιο και δεν ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι, δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι, οπότε πάμε παρακάτω. Δηματάκι. Αυτό είναι από τον...
Δεν γράφει από Σιγκαπούρη. No. Λοιπόν. Εντάξει, επειδή έχω παραγγείλει πολλούς φακούς, άμα είναι και οι υπόλοιποι φακοί έτσι, ας τα να πάνε. Α, εδώ είμαστε. Α, η Xiaomi. Λοιπόν. Η Xiaomi E. Η IP Night Vision 720. Κουπόνι Banggood. Φτηνή. 20 κάτι δολάρια. Και ανταπτοράκι. Όταν είχα πάρει από το Gearbest, δεν μου είχαν ανταπτοράκι για το συγκεκριμένο προϊόν. Οπότε εδώ πέρα βάλανε και το κουμπαράκι. Κλειστό είναι. Θα τραβήξω ένα βίντεο αναλυτικό αυτό για την εγκατάσταση, γιατί πολλοί ζορίζονται. Οπότε το βάζουμε για αυτό στην άκρη. Ωραίο και αυτό. Εδώ, δεματάκι νούμερο 3. LED String Lamp. Το θυμάμαι αυτό πρέπει να είναι από Gearbest. Είχα αρκετά πραγματάκια στολίδια ξουγεννιάτικα. Κλασικά μου σπάσανε την παραγγελία. Μου σπάσανε την παραγγελία σε διάφορα γιατί δεν είχαν διαθεσιμότητα. Οπότε τώρα του χρόνου θα παραλάβω τα υπόλοιπα και δεν είμαι σίγουρος καν τι έχει εδώ μέσα. Θα δούμε. Λοιπόν, α, εδώ είμαστε. Σιδερένια καλαμάκια. Ναι, μη ρωτάτε γιατί τα πήρα. Τα είδα. Λέω εφετζίδικο είναι. Άσε να το πάρω για κανένα κοκτέιλ, για κάτι τέτοιο. Με τα χώνω μέσα κανένα. Να, ωραίο είναι. Ναι. Εμένα μου αρέσει που είχε εδώ πέρα κάτι γραμμούλες. Έχει κάτι γραμμούλες εδώ και καλά ότι λυγίζει. Αλλά δεν κάνει τίποτα προφανώς. Εντάξει, ωραίο είναι για εφέ. Πώς πλένεται ένα θεματάκι, αλλά για να το βάλω μέσα σε ένα βάζο, ένα ποτηράκι έτσι διακοσμητικό. Είναι μια χαρά. Ούτως ή άλλως δεν κάνει τίποτα αυτά. Θα το βάζουμε στην άκρη. Λοιπόν. Αντιλώστε αυτή τη device. Λοιπόν, αυτή η συσκευή θα κάνω και σε αυτή ένα πιο αναλυτικό βίντεο. Απλά τώρα κάνω ένα γρήγορο unboxing να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Έχει μπαταριούλα. Το βάζεις στα κλειδιά σου, το βάζεις στο πορτοφόλι σου, το βάζεις στη τσάντα σου και το συνδυάζεις με Bluetooth με το κινητό σου. Οπότε, έτσι αν δω, είναι ανοιχτό. Τέλος πάντων, δεν το συνδέω τώρα. Θα κάνω αναλυτικά αυτό γιατί έχω πάρει δύο παρόμοια. Λοιπόν, αυτό τι κάνεις τώρα. Το βάζεις με το κινητό σου, το συνδέεις, το έχεις μέσα στη τσάντα σου, το έχεις στο πορτοφόλι σου, το έχεις στα κλειδιά σου. Το κινητό πάντα το έχεις μαζί σου, δεν δύσκολα το ξεχάσεις. Οπότε τι κάνεις. Πας στην καφετέρια και έχεις αφήσει, ξέρω εγώ, το πορτοφόλι σου ή τα κλειδιά σου πάνω στο τραπεζάκι, το ξεχνάς. Μόλις αρχίσεις και απομακρύνεσαι, αρχίζει βαράει αυτό, γυρνάς πίσω, το παίρνεις και είσαι κομπλέ. Λοιπόν, αυτό μπορείς να το βάλεις και στο πορτοφόλι σου. Αυτό το συγκεκριμένο, εντάξει, αυτό είναι για κλειδιά, φαίνεται. Αυτό μπαίνει στα κλειδιά. Άμα μου έχουν βάλει μέσα και το άλλο, ναι, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο που πήρα. Αυτό είναι πιο πλακέ. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εντάξει, λίγο το app από ό,τι έβλεπα διαφέρει. Ας το ρίξουμε και να δούμε λίγο διαστάσεις. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι σαφώς πιο λεπτό. Και φόδο με Bluetooth. Αυτό είναι, ξέρω αν φαίνεται το βάθος, λεπτάκι. Το βάζεις στη θήκη για τις κάρτες πιστωτικές, το βάζεις μέσα στα ψηλά σου, από πίσω, κάποια θήκη του πορτοφολιού. Από ό,τι θυμάμαι, επειδή με είχε απασχολήσει αν μπορώ να το βάλω στα κλειδιά, ναι, εδώ πέρα έχει και μια εγκοπή για layer. Βάλεις εδώ πέρα, το κρεμάς το κάπου, κλειδιά, οτιδήποτε. Οπότε μπορεί και αυτός, αυτό είναι, θα βολεύει για πορτοφόλι πιο πολύ. Ή σε κάποιο τσεπάκι, τσαντάκι, ό,τι έχεις. Ωραία, καλό και αυτό, χρήσιμο. Θα πάω να το δοκιμάσω να δούμε και το app πώς δουλεύει. Βάλτε τα στην άκρη. Για να δούμε τι άλλο μου έχει κινήσει. Micro USB on the go adapter. Λοιπόν, είχα πάρει το προηγούμενο, σε προηγούμενο βίντεο είχα πάρει ένα πάρα πολύ λεπτό που πες να το έχω χάσει κιόλας. Όχι, το έχω πλησιάσει ένα σακουλάκι. Λοιπόν, οπότε για adapteράκι, να μην το χάνω, γιατί το άλλο πραγματικά ήταν μόνο μηχανισμός. Αυτό είναι ο γουλεύει μπουμούτσα εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό, Android, ανθρωπάκι. Ναι, αυτό είναι σαφώς καλύτερο, γιατί το άλλο ναι, μεν είχε τη βασική πλακετούλα, δεν μπερδευόσουνα. Και τα δύο στην ίδια τιμή ήταν. Απλά αυτό και να σου πέσει είναι ένα πράσινο πράγμα στο πάτωμα, το βρίσκεις, το παίρνεις, το μαζεύεις και το βάζεις. Καλή αγορά και αυτή. Γιατί το άλλο το OVG, καλό χρυσό, αλλά δεν. Ωπ, μπαταριούλα. Τι πέφτει εδώ. Τι έχω πάρει από εδώ. Α, εδώ είμαστε. UV φακός. Ultraviolet. Για ποιο λόγο το είχα πάρει, δεν θυμάμαι. Πρέπει να το είχα βρει κανένα 20 λεπτό. 20 έτσι, κάτι τέτοια. Τι μπαταρία παίρνει, 18650. Ναι, δεν νομίζω. Πώς παίρνει.
Τέλος πάντων, ultraviolet θα κόσεις για τα ψηλά, για τα αρέστα, για να κοιτάς αν έχει τίποτα βρωμιά στο κρεβάτι σου, τα χέρια σου, να τσεκάρεις κόσμο, χαρτονομίσματα, ό,τι θες. Black light, το χρωμάς και σε ένα τέτοιο και αρχίσεις και χορεύεις. Ωραίο αυτό. 20 λεπτάκια. Τίποτα. Ίσα ίσα να το βάλω μέσα στην παραγγελία να συμπληρώσω τα δωρεάν τα χωρικά πριν από αυτό. Από τις τελευταίες αγορές. Ωπ, εδώ είμαστε. Πρέπει να πάω όλοι μαζί. Λοιπόν, ταινία LED με USB. Όταν το παρέγγειλα αυτό, πίστευα ότι θα είναι πιο χοντρό, πιο μεγάλο. Αυτό είναι σαν μικρά καλωδιάκια. Και τα LED κρέμονται. Θα κοιτάξω μια ματιά. Πώς το ξεδουλεύουμε αυτό. Ναι. Φοβάμαι ότι άμα πάνω το ξετυλίξω θα μου μείνει στα χέρια. Κατάλαβα. Ναι. Μπορεί να έχει έρθει ήδη και χαλασμένο. Είναι πολύ πιο φωτεινό από ό,τι νόμιζα. Τι κάνει έτσι. Αυτός ο διάολος κάνει μπιπ. Θα τα κλείσω. Πρέπει με κάποια συσκευή Bluetooth να δέθηκε. Μπορεί και από την κάμερα. Και αρχίζουν και ζαλίζουν. Λοιπόν, πολύ φωτεινό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Κάτσε να κάνω μια δοκιμή. Πίσω. Λοιπόν, αυτό είναι και ξετυλίγεται. Ευχάριστη έκπληξη, δεν περίμενα να είναι τόσο φωτεινό. Πίστευα ότι θα είναι κανένα λεδάκι της πλάκας, τέλος πάντων. Έπρεπε να πάρω καμία δεκαριά ακόμα από αυτό. Δηλαδή ήταν και φτηνό και είναι και πολύ φωτεινό. Πολύ όμορφο και θα πάει στο δεντράκι εκεί πέρα απέναντι. Οπότε, ας εκεί. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό το πακετάκι, εδώ μεταξύ. Εδώ είμαστε. Ξενέρα. Λοιπόν, τι γίνεται. Μπαίνω και κοιτάω και λέει φορητό. Αυτό είναι το πράγμα. Κοιτάω αυτό και λέει φορητό. Πιατάκι για σκύλους. Λοιπόν, φορητό πιατάκι για σκύλους. Εγώ πίστευα ότι δεν κοιτάξα τις διαστάσεις του και περίμενα ότι θα είναι αρκετά πιο μεγάλο. Τέλος πάντων, αυτό είναι λέει και καλά για να το έχεις άμα το έχεις στη τσάντα και έχεις και το φαΐ του σκύλου μέσα σε ένα στρεκουλάκι. Εκεί σε κάτι έξω σε ένα πάρκο ή σε ένα σπίτι που δεν έχει τα πράγματά του, του κάνεις ένα crack, το ανοίγεις και τρως. Εγώ βέβαια είχα σκεφτεί κάτι πιο πρακτικό, δηλαδή να το έχω στο τραπεζάκι στο σαλόνι, να το έχω από κάτω και ξέρω εγώ άμα θέλει κάποιος πατατάκια, κανιδάκια ή κάνει ξέρω κάρπιο, να το βγάζω κατευθείαν, crack, με σακουλάκι, πάρτε και να τσιμπάς από το πέσα. Και μετά μάζεμα και κρύψουμε από κάτω, δεν το πλέον σε κάνει μισή διαδικασία τέτοια. Λοιπόν, ωραίο έχει αγοράκι αυτή, φτηνό. Λοιπόν, πατσαβουριασμένο τελείως. Λοιπόν, παιχνιδάκι, Iron Man. Τι είναι αυτό, είναι Lego φάση. Και μάλιστα και ένα κομματάκι από ό,τι βλέπω είχε έρθει χύμα εδώ μέσα. Και αυτό το κομμάτι είναι εξτρά. Δεν ξέρω άμα έχει καμία τρύπα από το σακουλάκι. Μετά καταλάβαμε ότι σου λείπει. Τι είναι αυτό. Ζολοζ, κάτι τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, τι γίνεται, Lego φάση, 100 κομμάτια και κάθεσαι και το φτιάνεις και βγαίνει ο Iron Man. Στα επόμενα βίντεο θα το φτιάξω αυτό να το δούμε. Εγώ ήθελα να βάλω στο σύνθετο μέσα, να έχω κάτι, ξέρω, κάτι που φτιάχνουν οι άλλοι puzzle με 5.000 κομμάτια. Μου βγαίνει το μπέλι, 100 κομματάκια, Iron Man. Και έχω πάρει κι άλλα, έχω πάρει και άλλους από τους Avengers. Τέλος πάντων, τελώς, άδειασε κι αυτή. Λοιπόν, αυτή η παραγγελία από το GearBest είχε μέσα πάρα πολλά πράγματα. Είχε και άλλα πραγματάκια που ήθελα να κάνω ένα ωραίο review έτσι μεγάλο, αλλά δυστυχώς μου το σπάσανε, δεν είχαν διαθεσιμότητα σε πολλά πράγματα και έχει πέρασει ένας μήνας και δεν υπάρχουν. Οπότε μάλλον θα τα ακυρώσω. Σε πάρει. Λοιπόν, εδώ
Ρε είναι δυνατά αυτά. Ωραία. Λοιπόν, σακουλάκι τελευταίο από Μπανγκούρ πρέπει να φάω. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει. Έχει και έθαψη τα πράγματα. Για έθρεψη τα καλή συσκευασία έχουν κάνει. Λοιπόν, ώρα για ξενέρα πάλι. Φακουδάκι. Αυτή η φακή ήταν και καλά ultra fire. Πρέπει να είναι ίδιος με τους άλλους, με τους 22650. Κάτσε να δω γιατί αυτή η παραγγελία είχε φύγει πιο νωρίς. Μπας και πρόλαβα την αλλαγή ultra fire και Elfeland. Αλλιώς απογοήτευση. Elfeland. Έλα εδώ. Elfeland. Αυτός δεν είναι πάλι XML τάφα εξήτησο. Κάτσε να δούμε. Όχι. Όχι. Τρεις φαγή, τρία refunds. Δεν πειράζει. Ο Κινέζος θα πάθει και θα μάθει κρύο εδώ μέσα. Όχι. Δεν αρχίζω πάλι το κράξιμο. Και την προηγούμενη φορά δικαιώθηκα και τώρα θα τους κυνηγήσω. Από ό,τι φάνηκε και κάτι λέγανε τα παιδιά του Insomnia ότι τους κυνήγησε η Ultra Fire και τους λέει «Μαγκές, δεν μπορείτε να πουλάτε φακούς μαϊμούδες με την επωνυμία μου, θα σας τρέξω». Οπότε τι κάνανε, τρέξαν πανικόβλητοι. Και αλλάξαν την επωνυμία και πήρανε, άλλαξαν το όνομα και βάλανε ένα Elfeland, ένα δικό του οποιοδήποτε όνομα πάνω στο νοέμ, σε ένα νοέμ φακό που ήταν μαϊμουδιά κατά τα άλλα. Αυτό δεν το βλέπω και πολύ στη θέση του, πρέπει να σπάσει αυτό. Λοιπόν, ναι, η κλεψίδρα, είχα πάρει μια κλεψίδρα για το σπίτι, ήρθε σπασμένη και αυτό refund. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Καλές γιορτές να έχουμε, καλά Χριστούγεννα, ναι. Μάλιστα. Και φαίνεται εδώ πέρα ότι θέλετε ήταν κολλημένο αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μια κλεψίδρα. Refund. Πίσω αυτό. Λοιπόν. Για να δούμε αυτό το δωματάκι. Τι είναι αυτό. SKU 22150 PCK. Γι' αυτό και η κλεψίδρα η δεύτερη πρέπει να είναι, αλλά συσκευασία σαφώς καλύτερη. Μακάρι δηλαδή. Ναι. Αυτή είναι η φετινή η κλεψίδρα, η δεύτερη. Να δω ξέρω αν φαίνεται. Λοιπόν... Κινέζε, έτσι έπρεπε να είναι η συσκευασία. Και σε αυτό. Και σε αυτό. Δεν βασίζεσαι σε αυτό εδώ το πραγματάκι το... Το Feliz Zola σου κρατήσει μέσα στην κλεψίδρα. Τέλος πάντων, μία στις δύο. Φοβερή επιτυχία. Λοιπόν, θα αφήσω αυτό το ξύλινο κάπου που θα το βάλω μέσα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Κλεψιδρούλα και αυτή κομπλέ. Διακοσμητική. Βάζω και αυτή στην άκρη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Βάλε και εσύ εδώ. Κάνει και αυτό εδώ. Χάλι, αλκοόλ. Ώρα για και άλλη ξενέρα. Φακός. Δεν θυμάμαι ποιος είναι. Ελπίζω να μην είναι για τους 22650. Να το έχω παρακάνει. Ρε πόσους έχω πάρει. Η Elfeland. Τέσσερις φακοί τσάμπα.
Τέσσερις φάκι, τσάμπα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είχα ακούσει καλές κριτικές για τον Ultrafire αυτόν. Λέει ότι ένας τον είχε μετρήσει εκεί πέρα με ειδικά εργαλεία, φωτόμετρα, με lumens, με ιστορίες. Είχε αλλάξει τους drivers, ήταν φοβερός για μόντες. Ultrafire όμως. Όχι, ο Elfeland. Το θέμα είναι ότι πάλι θα αρχίσουν να μου λένε στείλτε μας ένα βίντεο, μια φωτογραφία, ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνουμε τι μας λέτε, κύριε. Οι άλλοι δεν έχουν πρόβλημα. Μάλιστα. Elfeland πάλι. Elfeland. Και source mode. Τι να τα κάνω τα mode, άμα δεν ξέρω, έλεγε αυτό ότι είναι, ξέρω εγώ, 2000 lumen. Παπάρια. Παπάρια. Βάζω στην άκρη. Τουλάχιστον τελευταίο αντικείμενο, τελευταίος φακός. Τι γίνεται, είχα πάρει έναν... Oh. Αυτό κι αν είναι στραπατσαρισμένο. Αυτό πρέπει να έχει βραχεί κιόλας. Το χαρτόνι έχει γίνει ένα γαμάτσο. Ένα μαύρο χάλι είναι. Λοιπόν, τι είχα κάνει. Ναι. Λοιπόν, είχα πάρει έναν Trustfire DF006 αδιάβροχο φακό στα 100 μέτρα. Ήταν το ίδιο στυλάκι. Δηλαδή είχε το ring. Το ring και το μεταξύ. Τώρα που το κοιτάω. Φαίνεται σε ένα σημείο ήδη να τα έχει κλάσει. Τέλος πάντων, ήταν τέτοια φάση. Δηλαδή είχε εδώ το χοντρό το πλαστικό και καλά που όταν κατεβαίνει στα πολλά μέτρα και έχει πολλή πίεση έρχεται και σφίγγει και δεν παίρνει νερό. Ήταν στεγανοποίηση. Βέβαια το άλλο ήταν τόσο. Αυτό είναι τόσο. Έχει μπροστά αυτά εδώ πέρα για να ρίχνει στη μύτη του καρχαρία όταν σε πλησιάζει και δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο. Λοιπόν. Πώς ξεβιδώνει αυτό το πράγμα. Α, να ρίξουμε ματιά. Α, έχει εδώ πέρα και ανοιχτήρια μπύρες. Θα πάω για κατάδυση. Αυτός είναι υποτίθεται τύπου αδιάβροχος στα 100 μέτρα. Στην πρώτη βουτιά στα 5 μέτρα θα αρχίσει να βάζει νερά και θα σβήνει, θα ξενερώσεις, οπότε θα βγεις έξω και θα αρχίσει τα μπυρόνια. Καλή φάση και είναι αυτό για να κόψεις και ζώνη. Άμα πες στη θάλασσα με τα μάξι θα πρέπει να έχεις το φακό αυτό τον εύκαιρο που καλά για να το κόψεις. Καλά, μαλακές. Λοιπόν, κάτσε να δω πώς ανοίγει. Αυτό γίνεται γύρω-γύρω. Να ρίξουμε ματιά. Δε, από πίσω είναι ο διακόπτης του. Α, εδώ είμαστε. Λοιπόν, έχει απλό διακόπτη. Δεν έχει κουμπάκια και ιστορίες και διάφορα modes. Ίσα-ίσα το γυρνάς και αρχίζει και δουλεύει. Λοιπόν, 18650 παίρνει αυτό. Μία. Μία. Να δούμε. Α, είναι μέκο αυτός. Μπράβο. Είχε λάδι. Ναι. Το καλά, ανάποδα. Είχε λάδι εδώ πέρα το σπήρωμα. Γράσο, δεν ξέρω τι είναι. Και αρχίζει και γλιστράει το χέρι μου. Λοιπόν, κάτσε να βάλω την μπαταρία. Να τη σωστή μεριά, ελπίζω αυτή τη φορά. Εκτός άμα δεν δουλεύει καθόλου. Η μπαταρία είναι σίγουρα φορτισμένη. Οπ, εδώ είμαστε. Ναι. Ωραία. Με το στρίψιμο παίρνουν τα mode. Ό,τι να είναι. Ναι. Από ό,τι βλέπω μπροστά. Ωραία, ε. Κάνουμε τα modes.